Τα κοτόπουλα θα βοηθήσουν τι υπηρεσίε στην Κρήτη να αποτυπώσουν την εικόνα που υπάρχει σε ό,τι αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου, που έχει μόνιμα εγκατασταθεί σε όλη τη χώρα. Αλλά και στην Κρήτη, με τα κρούσματα ωστόσο μετά από τσιμπήματα του κουνουπιού τίγρη, να είναι σε ό,τι αφορά τη μεγαλώνισο περιορισμένα. Μπορεί στην υπόλοιπη Ελλάδα να καταγράφεται σταθερά αυξητικό αριθμό ατόμων στου οποίου γίνεται διάγνωση του ιού, ωστόσο στην Κρήτη, πέρα από το κρούσμα πέρυσι το καλοκαίρι στο Ρέθυμνο, κάτι ανησυχητικό δεν έχει προ το παρόν καταγραφεί. Αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κρούσματα διάσπαρτα σε όλη την Ελλάδα. Στην Κρήτη δεν έχει ακόμα αναφερθεί κάποιο κρούσμα από ιό του Ντικούνιου. Πέρυσι είχαμε ένα στο Ρέθιπνο. Φέτο μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα. Η Διεύθυνση Δημόσια Υγεία Περιφέρεια Κρήτη, προκειμένου προληπτικά να καταγράψει την εικόνα, ξεκινά το επόμενο διάστημα ελέγχου σε ορνηθοτροφία. Τα κοτόπουλα, όπω επισημάνθηκε, είναι αυτά στα οποία πάει πρώτα ο ιό, ενώ ταυτόχρονα τα ίδια τον ιό, εφόσον τον μεταφέρουν, δεν το μεταδίδουν στον άνθρωπο. Το γεγονό αυτό θα οδηγήσει τι υπηρεσίε σε ένα ασφαλέ συμπέρασμα για την εικόνα που επικρατεί αλλά και τι κινήσει που ενδεχομένω επιβληθεί να γίνουν, ανάλογα με το τι θα δείξουν τα στοιχεία. Θα κάνουμε μία έρευνα σε 50 περίπου ορνηθόνε στην Κρήτη που αποτελούν δείχτη τα κοτόπουλα για τον ιό του Δυτικού Νείλου ούτε νοσούν ούτε μεταδίδουν αλλά τον ιό το φέρουν ε, θα πάρουμε αίμα και θα το εξετάσουμε στα εργαστήρια να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ε, η Κρήτη από ιό του Δυτικού Νείλου τα κοτόπουλα είναι δίκτυς διεθνό δίκτυς ότι φέρουν τον ιό χωρίς να νοσούν και ούτε το μεταδίδουν αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της πρόληψης ε, ένα προληπτικό μέτρο για να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, σε ποια σημεία της Κρήτης μπορεί να εμφανιστεί το πρόβλημα για να επικεντρώσουμε κι εμείς ανάλογα τις ενέργειές μας όσον αφορά την αντιμετώπιση των κουνουπιών στις συγκεκριμένες περιοχές. Ο ιός του Δυτικού Νήλου από τα κουνούπια Τίγρης πάντως θα πρέπει να αποτελεί σκέψη των πολιτών εφόσον μετά από τσίπημα κουνουπιού αντιληφθούν ότι ανεβάζουν πυρετό. Αυτό είναι το σύμπτωμα νούμερο 1 που θα πρέπει να κινητοποιήσει τον πληθυσμό προκειμένου να απευθυνθεί σε νοσοκομείο και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και η απαραίτητη θεραπεία. Ο βασικά είναι ο πυρετός ο οποίος πρέπει να σημάνει alert, αμέσως να επισκεφθεί το νοσοκομείο και εκεί θα γίνουν οι ανάλογε εξετάσει όπου θα διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με ασθένεια που σχετίζεται με τα κουνούπια.